Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, φίλες και φίλοι, το 2019, όταν οι πολίτες μας εμπιστεύθηκαν για πρώτη φορά την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου, είχα πει ότι μία από τις κεντρικές μας πολιτικές προτεραιότητες είναι να μετατρέψουμε όλη τη χώρα σε ένα απέραντο εργοτάξιο. 5 χρόνια μετά, τα εργοτάξια σταδικά κλείνουν και δίνουν τη θέση τους σε σημαντικά έργα τα οποία αλλάζουν την καθημερινότητα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είχε δίκιο ο Νίκος Ταχιάος όταν μίλησε για αυτόν τον, θα έλεγα, όχι πραγματικό, τον ψεύτικο διαχωρισμό μεταξύ μεγάλων, μεσαίων και μικρών έργων. Διότι το έργο αυτό για εσάς είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα έργο το οποίο το ζητούσατε εδώ και πολλές δεκαετίες. Ένα από τα σημαντικά έργα αναβάθμισης περιφερειακού οδικού δικτύου ολοκληρώνεται, παραδίδεται, με αποτέλεσμα να σπάει πια η απομόνωση της Δυτικής Λέσβου, να δημιουργούνται σημαντικές νέες αναπτυξιακές προοπτικές για αυτόν τον πανέμορφο τρόπο και βέβαια να συμβάλλουμε και με αυτόν τον τρόπο στον εθνικό στόχο της μείωσης των τροχαίων, των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030. Οπότε, πολλά πράγματα δεν χρειάζεται να πω για τη σημασία του έργου. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε πόσο σημαντικό είναι να γλιτώνετε 40 λεπτά κατευθυνόμενοι από την Καλονή στο Σίγρι, από το Σίγρι στην Καλονία, αλλά μετακινούμενοι και σε έναν δρόμο ο οποίος πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Όπως είπε όμως ο Υπουργός, ο δρόμος αυτός δεν είναι το μόνο σημαντικό έργο το οποίο δρομολογείται στο νησί σας. Και θυμήθηκα ότι πριν από 30 χρόνια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε έρθει εδώ και σας είχε μιλήσει τότε για την ανάγκη να κατασκευαστεί το φράγμα του Τσικνιά για να μπορέσει επιτέλους η Μυτιλίνη, αλλά και εδώ πέρα η περιοχή της Καρονής και για Παρασκευή να λύσουν μια και καλή το πρόβλημα της ίδρυσης. Και είναι ίσως ενδεικτικό της ελληνικής παθογένειας και της ιστορίας σε έναν βαθμό της μεταπολίτευσης, το γεγονός ότι έργα τα οποία θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί πριν από δεκαετίες έρχονται τώρα και δρομολογούνται από αυτήν την κυβέρνηση. Θέλω να σταθώ στο χρονοδιάγραμμα το οποίο ανέφερε και ο Υπουργός. Ελπίζουμε να έχουμε πλήρως συμβασιοποιημένο το έργο μέσα στον επόμενο μήνα και αμέσως μετά να ξεκινήσει η κατασκευή του. Και θέλω να τονίσω επίσης ότι είναι ένα έργο το οποίο θα κατασκευαστεί με εθνικούς πόρους, καθώς αποτέλεσε πολιτική απόφαση της κυβέρνησης η μετάπτωση της χρηματοδότησης του έργου στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε και έμπρακτα την προτεραιότητα την οποία αποδίδουμε στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα τα οποία αλλάζουν την όψη της Λέσβου. Στα υπόλοιπα έργα αναφέρθηκε και ο Υπουργός. Θα ήθελα απλά να προσθέσω πέραν των σημαντικών παρεμβάσεων που γίνονται στις σχολικές μονάδες του νησιού το έργο του βιολογικού καθαρισμού, το οποίο δρομολογείται για την περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, αλλά και τις σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στις μονάδες υγείας, με πιο σημαντική την πλήρη ανακαίνιση της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου σας, ένα έργο το οποίο και αυτό εκτιμούμε ότι θα αρχίσει να υλοποιείται άμεσα. Βλέπουμε λοιπόν πως το νησί σας, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αποκτά μια τελείως καινούρια δυναμική. Μια δυναμική την οποία είχα την ευκαιρία να την πιστοποιήσω και σήμερα το πρωί, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Μυτιλίνη, περπατώντας στον δρόμο, χαιρετώντας επαγγελματίες, οδηγούς ταξί, είδα πολλά χαμόγελα. Και καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν πολλά χαμόγελα, διότι το άνοιγμα της σύνδεσης της Λέσβου θα καλυφθούν τελικά 3 λιμάνια εδώ πέρα στο νησί από το πρόγραμμα της διευκόλυνσης της βίζας. Έχει φέρει ήδη στο νησί ένα σημαντικό αριθμό Τούρκων επισκεπτών, ένα αίτημα
της περιφέρειας ικανοποιήθηκε από την κυβέρνηση, αλλά θέλω να παραλάβω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο. Αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα και το δεχόμαστε ως κάτι το οποίο είναι περίπου αυτονόητο, χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και το επιτελείο του, ώστε να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις του Σέγγεν, να μπορούμε να χορηγούμε βίζα ουσιαστικά εντός λίγων λεπτών. Είναι η μόνη περίπτωση, κρατήστε το, η μόνη περίπτωση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που τρέχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Τρέχει εδώ, στο Βόρειο Αιγαίο, ήταν δέσμευσή μου, το κάναμε πράξη. Και βέβαια, στη συνολική εικόνα θα ήθελα να προσθέσω και κάτι το οποίο το γνωρίζετε πολύ, πολύ καλά. Όσοι έχουν επισκεφθεί πολλές φορές το νησί από τις μέρες που ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, τους πρώτους δύσκολους μήνες της πρώτης κυβερνητικής μας θητείας, θυμόμαστε τραυματικές εμπειρίες στη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Νομίζω ότι είναι ακριβές να πει κανείς ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες, αν όχι η μόνη χώρα που έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα των προσφυγικών ροών. Με απτά αποτελέσματα, με σημαντική μείωση των ροών, με μια εξαιρετική δουλειά την οποία κάνει το λιμενικό μας σώμα, αλλά και με συνεργασία, και πρέπει να το πούμε και αυτό, με τις τουρκικές αρχές, γιατί βλέπετε ότι αυτή η βελτίωση των σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας έχει απτά αποτελέσματα για τη δικιά σας καθημερινότητα. Εσείς είστε οι πρώτες και οι πρώτοι που θέλετε να ζείτε και να ζούμε σε συνθήκες ειρήνης και ειρηνικής συμβίωσης με την Τουρκία. Η μείωση λοιπόν των μεταναστευτικών ροών, της παράνομης μετανάστευσης, η αύξηση των νόμιμων επισκέψεων, που είναι η άλλη όψη του νομίσματος, θα έλεγα ότι είναι η απτή απόδειξη ότι η πολιτική αυτή της προσέγγισης Ελλάδος και Τουρκίας έχει πραγματικά αποτελέσματα τα οποία δίνουν ένα ουσιαστικό οικονομικό μέρισμα ανάπτυξης για την Λέσβο αλλά και για όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ την κατασκευάστρια εταιρεία, τον Άκτορα, και να πω επίσης ότι αναμένουμε την ίδια ταχύτητα και την ίδια συνέπεια στην υλοποίηση του μεγάλου έργου ίδρυσης, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο. Και ως εξάρχουδε σας είπε ότι έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της θητείας του, αν δεν κάνω λάθος, εδώ πέρα στη Λέσβο, οπότε φαντάζομαι ότι έχει έναν ιδιαίτερο λόγο να ασχοληθεί. Έχει όμως μια μεγάλη σημασία ότι διαθέτουμε πια κατασκευαστικές εταιρείες, τις μεγάλες μας εταιρείες και τις μικρότερες εταιρείες, οι οποίες είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας έργα, σύνθετα έργα. Και εδώ να σταθώ σε αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός. Ήταν πολύ δύσκολη. Να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Ήταν πολύ δύσκολη αυτή η κατασκευή ενός έργου εν μέσω ενός τόσο σημαντικού γεωπάρκου όπως το απολιθωμένο δάσος στο Σίγρι. Οι εταιρείες μας όμως έχουν την εμπειρία να μπορούν να διαχειρίζονται τέτοιου είδους σύνθετα έργα, όπως σύνθετο είναι και το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτό κι αν είναι σύνθετο, το οποίο θα παραδοθεί επιτέλους στους Θεσσαλονικείς το μήνα Νοέμβριο. Είναι σημαντικό ότι οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες μπορούν να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις, στα αυστηρά χρονοδιαγράμματα τα οποία θέτει το Υπουργείο. Και κάτι τελευταίο. Το έργο αυτό είναι ένα ακόμα έργο, αυτό το έργο για το οποίο συζητάμε σήμερα, το οποίο γίνεται με ευρωπαϊκούς πόρους. Ας το θυμηθούμε αυτό, γιατί σε 50 κάτι μέρες από τώρα έχουμε ευρωεκλογές. Και ας θυμηθούμε ότι, και ας σκεφτούμε πολύ προσεκτικά, ποιες είναι εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις, ποιο είναι εκείνο το κόμμα το οποίο μπορεί την επόμενη μέρα να διεκδικήσει στην Ευρώπη πολιτικές, πόρους που πραγματικά να αλλάζουν τη ζωή σας. Είτε οι πολιτικές αυτές είναι η διευκόλυνση της βίζας. Δεν υπήρχε περίπτωση η διευκόλυνση της βίζας να είχε δοθεί στην Ελλάδα εάν η χώρα δεν είχε βελτιώσει σημαντικά τη διεθνή της αξιοπιστία. Είτε μιλάμε για πόρους, νέους πόρους, είτε μιλάμε για το Ταμείο Συνοχής, είτε μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Να θυμίσω σε όλες και σε όλους το τι συμβαίνει στην Ευρώπη έχει σημασία για το τι συμβαίνει τελικά στην πατρίδα μας. Και καλύτερη απόδειξη αυτού είναι ο δικός άξονας, τον οποίον παραδίδουμε και επίσημα σήμερα
στην κυκλοφορία. Να είστε καλά και στα επόμενα εγγένεια. Ευχαριστώ πολύ.